να μιλήσουμε για την ελληνική λογοτεχνία στο γαλλόφωνο κοινό. Αυτός ήταν ο στόχος του διήμερου που διοργάνωσε το γαλλόφωνο site της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Grèce Hebdo τη Δευτέρα 23 και την Τρίτη 24 Μαΐου στο ξενόγλωσσο βιβλιοπωλείο Λεξικοπωλείο στο Παγκράτη. Ο Μισελ Βολκοβίτς, μεταφραστής της ελληνικής λογοτεχνίας στα γαλλικά από τη δεκαετία του 1980, με πάνω από 200 Έλληνες συγγραφείς στο ενεργητικό του, υποδέχτηκε 10 ποιητές και 4 νέους διηγηματογράφους. Μιλήσαμε για την προνομιακή σχέση των Ελλήνων με τον ποιητικό λόγο, για την πρόσληψη της ελληνικής λογοτεχνίας από το γαλλόφωνο κοινό, για τη θέση του διηγήματος στη λογοτεχνία σε σχέση με το μυθιστόρημα. Μεταφράζοντας έρωτα τη ζωή στο τέλος. Επειδή με τη δική μου γλώσσα δεν μπορώ να σε αγγίξω, μεταγλωτίζω στο πάθος μου. Δεν μπορώ να σε μεταλάβω και σε μετουσιώνω. Δεν μπορώ να σε ξεντήσω, έτσι σε ντύνω με αλόφωνη φαντασία. Στα φτερά σου από κάτω δεν μπορώ να κουρνιάσω, γι' αυτό γύρω σου πετάω και του λεξικού σου γυρνάω τις σελίδες. Κάποιο στείλε μου σήμα. Με το όνομά σου να σε φωνάζω πια δεν μπορώ. Πριν όμως ένα κάποιο στείλε μου σήμα. Είμαι μόνος. Είμαι μόνος και σε περιμένω. Με την πασίγνωστη πια πανουργία μου το νίσιο μου άφησα στις θάλασσες και επέστρεψα αμέσως στην Ιθάκη. Κανείς δεν πίστεψε πως είμαι εδώ. Γι' αυτό τις ημέρες μου τώρα περνώ κι εγώ σαν ένας από τους μνηστήρες, όμως κρυφά υφαίνω. Ανάστατη κάθε πρωί, Πινελόπη, καινούργιο βρίσκει φόρεμα στον αργαλιό. Νομίζω πως η ποίηση είναι η μητρική γλώσσα των Ελλήνων. Κυλάει μέσα στο αίμα τους. Τους έρχεται εντελώς αυθόρμητα. Έχω παρατηρήσει ότι πολλοί από τους φίλους μου γράφουν ποίηση ακόμα και όταν δεν δημοσιεύουν. Είναι εθνικό ένστικτο, θα έλεγα. Οπότε όταν μεταφράζεις τους Έλληνες, αναπόφευκτα συναντάς την ποίηση. Υπάρχει ένας πλούτος εκπληκτικός.